το γεροντικόν κατά μετάφραση της μοναχής Θεοδόρας Καμπάκη. Συνέχεια. Η υπομονή. Ένας μοναχός βρήκε πολλούς πειρασμούς στον τόπο που προτάθησε να αγωνίζεται. Κάποτε έχασε την υπομονή του και αποφάσισε να φύγει μακριά για να βρει την ησυχία του. Καθώς έσκυψε να δέσει τα σανδάλια του για να ξεκινήσει, είδε αντίκριτο κάποιον άλλο να δένει και εκείνος τα δικά του. «Ποιος είσαι εσύ?» τον ρώτησε. «Εκείνος που σε βγάζει από εδώ και να είμαι πάλι έτοιμος να προπορευθώ εκεί που σκοπεύεις να καταφύγεις». Ήταν ο διάβολος που επιχείρησε να τον διώξει, αλλά δεν το κατόρθωσε, γιατί ο αδελφός έμεινε ύστερα από αυτό στο κελί του και αγωνίστηκε με υπομονή έως ότου νίκησε τους πειρασμούς. «Το δέντρο που συχνά μεταφυτεύεται δεν καρποφορεί», λέγει κάποιος έμπειρος γέρον, και ο μοναχός που χάνει την υπομονή του και αλλάζει διαρκώς τόπο διαμονής δεν προοδεύει στην αρετή. Ένας από τους αδελφούς κάποιου κοινοβίου εξομολογήθηκε στον ηγούμενό του πως οι λογισμοί του τον βασάνιζαν να σηκωθεί να φύγει, γιατί είχε βαρεθεί πια τους πειρασμούς. Ο γέροντας του έδωσε αυτή τη συμβουλή: «Κλείσου μέσα στο κελί σου και παράδοσε τον εαυτό σου ενέχειρο στους τοίχους του. Με το σώμα μη βγεις έξω. Όσο για το λογισμό σου, άφησε τον ελεύθερο να πηγαίνει όπου του άρεσε». «Το κελί του μοναχού», έλεγε ένας από τους γέροντες, «είναι οι κάμινες των Χαλδαίων που οι Άγιοι τρεις παιδες βρήκαν τον Υιόν του Θεού και ο πύρινος στήλος από όπου ο Μωυσής άκουσε τον Θεό να του ομιλεί». Ένας μοναχός 9 χρόνια βασανιζόταν από το λογισμό του να φύγει από το μοναστήρι του. Κάθε βράδυ μάζευε τα ρούχα του και έλεγε στον εαυτό του: «Αύριο χωρίς αναβολή φεύγω». Όταν ξημέρωνε σκεπτόταν: «Ας κάνω και σήμερα υπομονή για την αγάπη του Χριστού και αύριο φεύγω». Αφού αγωνίστηκε σκληρά 9 ολόκληρα χρόνια και δεν νικήθηκε από το λογισμό του, ο Κύριος του πήρε τον πειρασμό. Κι άλλος αδελφός σε κάποιο κοινόβιο επολεμείται από το λογισμό του να φύγει. Αντιστεκόταν όμως αυτόν με μεγάλη γενναιότητα. Μια μέρα που βασανίστηκε σκληρά, πήρε ένα χαρτί και έγραψε όλες τις αιτίες που τον έκαναν να θέλει να φύγει. Από κάτω σημείωσε, σαν να έκανε συμφωνία με τον ίδιο του τον εαυτό, αυτά τα λόγια: «Υπόσχεσαι ότι θα τα υπομένεις όλα αυτά?» «Ναι, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θα υπομείνω». Υπέγραψε τη δήλωση και έκρυψε το χαρτί προσεκτικά στη ζώνη του. Από τότε, όταν δινόταν κάποια αιτία από εκείνες που τον παρακινούσαν να φύγει, πήγαινε παράμερα, άνοιγε το χαρτί και διάβαζε: «Εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού υπομένω», που είχε γράψει με το ίδιο του το χέρι. «Κοίταξε καλά», έλεγε στον εαυτό του, «δεν υποσχέθηκε σε άνθρωπο, αλλά σε αυτόν τον παντοδύναμο Θεό». Αμέσως η ψυχή του ειρήνευε. Με αυτόν τον τρόπο κατόρθωσε να παραμένει ήρεμος και στον πιο μεγάλο πειρασμό. Οι άλλοι αδελφοί τον έβλεπαν να ξεδιπλώνει συχνά εκείνο το μυστηριώδες για αυτούς χαρτί και απορούσαν. Σιγά σιγά άρχισαν να υποψιάζονται. Σ' αυτό συνήργησε και λίγος φθόνος, γιατί εκείνος είχε προοδεύσει πολύ με την υπομονή του. Έτσι δεν δίστασαν να τον διαβάλουν στον ηγούμενο. «Γέροντα», του είπαν με ιερή τάχα αγανάκριση, «δεν υπάρχει πια αμφιβολία ότι ο τάδε αδελφός είναι μάγος. Καιρό τον παρακολουθούμε και το διαπιστώσαμε. Στη ζώνη του κρύβει τα μαγικά του κατάστοιχα. Εμείς δεν τον ανεχόμεθα πια, αρκετά ως εδώ. Ή τον διώχνεις λοιπόν παρευθύς από το μοναστήρι ή φεύγουμε όλοι εμείς σήμερα». Ο ηγούμενος, που ήξερε πολύ καλά τον μοναχό του για να παραδεχθεί τέτοια μόμφη, κατάλαβε αμέσως την παγίδα που πήγαινε να του στήσει ο διάβολος. «Προσευχηθείτε τέκνα μου για τον αδελφό», του είπε με όλη του την αταραξία. «Θα προσευχηθώ κι εγώ και ύστερα από 3 ημέρες θα βγάλω τελική απόφαση». Την ίδια νύχτα, ενώ ο αδελφός κοιμόταν αμέριμνος, μπήκε ο ηγούμενος αθόρυβα στο κελί του. Πήρε μετρό από το χαρτί από τη ζώνη του, το διάβασε και το έβαλε στη θέση του. Σαν πέρασαν οι 3 ημέρες, κάλεσε όλους τους καλόγερους μαζί και τον κατηγορούμενο. «Γιατί σκανδαλίζεις τους αδελφούς?» το φώναξε με αυστηρότητα μπροστά σε όλους. Ο ταπεινός αδελφός έπεσε στα γόνατα και είπε με φωνή που μόλις ακουγόταν από την τροπή του: «Ήμαρτον, συγχωρήστε με και ευχηθείτε να με ελεήσει ο Χριστός». «Τι έχετε να πείτε για τον αδελφό?» ρώτησε τώρα τους άλλους ο ηγούμενος.
Είναι μάγος, γέροντα. Στη ζώνη του κρύβει τις μαγείες, φώναξαν με μια φωνή οι κατήγοροι. Τι κάθεστε λοιπόν και τον κοιτάτε? Πάρτε του τα μαγικά, πρόσταξε ο ηγούμενος. Όλοι μαζί τότε ακράτητοι όρμησαν εναντίον του να του λύσουν τη ζώνη. Εκείνος ο δυστυχής προσπάθησε να αντισταθεί, αλλά πού να τα βγάλει πέρα με τόσους. Στην απεγνωσμένη πάλι κόπηκε η ζώνη και έπεσε κάτω το χαρτί. Ο ηγούμενος πρόλαβε και το σήκωσε. Το έδωσε στο διάκο και τον πρόσταξε να διαβάσει μεγαλοφόνος το περιεχόμενο από τον άμβονα της εκκλησίας. Οι συκοφάντε άκουγαν συγχυσμένοι, σαν διαβάστηκαν μάλιστα τα τελευταία συγκινητικά λόγια. «Εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θα υπομένω», δεν ήξεραν πού να κρυφτούν από την τροπή τους. Ζήτησαν τέλος συγγνώμη από τον γέροντα και από τον αδελφό και από τότε τον σέβονταν σαν Άγιο, όπως στην πραγματικότητα είχε γίνει με την υπομονή του. Καθημερινώς ατενίζομαι προς το σταυρό του Κυρίου μας και μελετάμε τα πάθη του. Γιατί όμως δεν δείχνουμε υπομονή ούτε στην παραμικρή περιφρόνηση που τυχόν μας κάνουν, διαρωτάται ένας από τους πατέρες. Ένας γέροντας διηγείται πως κάποτε συνείδησε ένα μοναχό τόσο φτωχό που έλειπαν και τα πιο στοιχειώδη μέσα για τη συντήρησή του, η τροφή δηλαδή και τα σκεπάσματα. Ήταν χειμώνας και το κρύο ανυπόφορο. Ο φτωχός καλόγερος είχε ένα τριμμένο ψαθί. Έστρωνε το μισό στις παγωμένες πλάτες του κελιού του για να πλαγιάσει και με το άλλο μισό προσπαθούσε να σκεπαστεί. Το αποτέλεσμα ήταν να βασανίζεται ολόκληρες νύχτες άγρυπνος, προέμοντας από το κρύο. Μια φορά ο γέροντας τον άκουσε να μονολογεί δίνοντας θάρρος στον εαυτό του. «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για τα αγαθά που με έχεις δώσει. Πόσοι συνάνθρωποι μου αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται στις φυλακές αλυσοδεμένοι ή με τα πόδια περασμένα στο τιμωρητικό ξύλο και δεν μπορούν να κάνουν την παραμικρή κίνηση, ενώ εγώ ξαπλώνω τα πόδια και ξεκουράζομαι σαν βασιλιάς». «Αδελφέ», συμβουλεύει ο Αββάς Ισαΐας ο αναχωρητής, «προφυλάξω από την ακιδεία, γιατί αυτή σαν σαράκι κατατρώγει και αφανίζει τους πνευματικούς σου καρπούς. Αν αγωνίζεσαι να κόψεις ένα πάθος που επίμονα σε πολεμή, μην αποκάμεις. Κατάφευγε στη Θεία Βοήθεια. Κύριε μου», λέγει στον Ιησού με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, «δεν μπορώ μόνος να αντισταθώ σε αυτό το πάθος. Βοήθησέ με τον αμαρτωλό. Με την προσευχή θα βρεις ανακούφιση». Στους μοναχούς πάλι δίνει την ακόλουθη χρήσιμη συμβουλή ο ίδιος Όσιος. «Μη συνηθίζεις να περιδιαβαίνεις τα κελιά των αδελφών. Κάθισε στο δικό σου με το φόβο του Θεού στην καρδιά σου. Έχε το νου σου στην προσευχή και στη μελέτη και τα χέρια σου απασχολημένα στο εργόχειρο. Απόφευγε την πολυπραγμοσύνη. Μην κάθεσαι να εξετάζεις τι κάνουν οι άλλοι, ούτε αν εργάζονται περισσότερο ή λιγότερο από σένα». Όταν ο Μέγας Αντώνιος ήταν ακόμη πολύ νέος στην ηλικία και αρχάριος στην άσκηση, έπεσε σε ακιδεία. Αγωνιζόταν ολομόναχος βαθιά στην έρημο. Δεν είχε οδηγό και οι λογισμοί άρχισαν να του φέρουν σύγχυση. Δεν έχασε όμως την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Γονάτισε και προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια. «Κύριε, θέλω να σωθώ, αλλά δεν με αφήνουν ούτε στιγμή ήσυχο οι λογισμοί μου. Δεν έχω άλλον από σε, Κύριέ μου, να με διδάξει τι να κάνω. Μη θελήσεις ποτέ να με αφήσεις». Η προσευχή τον ανακούφισε. Αμέσως πήρε και την απάντηση που ζητούσε. Μόλις σηκώθηκε, είδε στην άλλη άκρη του κελιού του έναν άλλον Αντώνιο, καθισμένο σε σκαμνία πλέκη ψαθή. Στάθηκε σαστισμένος και τον παρακολουθούσε. Σε λίγο τον είδε να αφήνει το εργόχειρο και να προσεύχεται με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Ύστερα ξανακάθισε στο εργόχειρο και πάλι σηκώθηκε για προσευχή. Στο τέλος στράφηκε στον ίδιο τον Αντώνιο και του υπέδειξε. «Κάνε και εσύ το ίδιο και θα σωθείς», και έγινε άφαντος. Τότε κατάλαβε ο Αντώνιος πως ο Θεός του έστειλε τον άγγελό του να τον διδάξει. Πήρε θάρρος και δόθηκε στην άσκηση με μεγάλη υπομονή και προθυμία. Ένας νέος μοναχός ρώτησε κάποιο γέροντα: «Γιατί τάχα ακιδιώ, Αββά, όταν μείνω πολύ κλεισμένο στο κελί μου? Φαίνεται πως δεν άρχισες ακόμη ούτε να μελετάς, ούτε καν να συλλογίζεσαι την αιωνία ανάπαυση των δικαίων και των αμελών της τιμωρίας», αποκρίθηκε ο διακριτικός Αββάς. «Αν αυτά συλλογιζόσουν και μελετούσες τακτικά, δεν θα έχανες την υπομονή σου, ούτε σε ακιδεία θα άπευτες,
Έστω και αν συνέβη να γεμίσει το κελί σου από σκουλίκια που να βυθίζεσαι μέσα σε αυτά ως το λαιμό. Κάποιος αγωνιστής μοναχός έβαλε μια φορά όρο στον εαυτό του να μην βγει καθόλου από το κελί του από την αρχή της 40ης ως την νύχτα της Αναστάσεως. Ο διάβολος όμως πήγε να δώσει το παρόν. Από την πρώτη κιόλας εβδομάδα έκανε να γεμίσει το κελί από κορέως. Πάτωμα, οροφή, τείχη σκεπάστηκαν από τα ενοχλητικά παράσιτα. Το ψωμί και το νερό ακόμη είχαν γεμίσει. Ο αδελφός έδειξε μεγάλη υπομονή στον πειρασμό. Αν πρόκειται και να φαγωθώ ακόμη από τους κορέους, δεν θα βγω έξω στη μεγάλη εορτή. Τρεις ολόκληρες εβδομάδες κράτησε το μαρτύριο. Κι ύστερα ένα πρωινό είδε να ορμά μέσα στο κελί του αμέτρητο πλήθος μυρμηγκιών και να πέφτει ακράτητο επάνω στους κορέους. Έγινε τότε σωστός πόλεμος μεταξύ τους. Τέλος τα μικροσκοπικά μυρμήγκια επεκράτησαν. Σκότωσαν αλίπητα τους φορέους και τους έσυραν έξω από το κελί. Έτσι αναπάντεχα απαλλάχθηκε ο αδελφός από τον ενοχλητικό πειρασμό. Όταν μένω μόνο στο κελί μου, εξομολογήθηκε ένας αρχάριος μοναχός στον Όσιο ποιμένα, χάνω την υπομονή μου και πέφτω σε αμέλεια. Τι πρέπει να κάνω για να διορθώσω αυτή την κατάσταση? Πρόσεχε να μην περιφρονήσεις ποτέ κανέναν αδελφό, τον συμβούλευσε Όσιος. Να μην κατακρίνεις και κακολογείς τον πλησίον σου. Τότε θα σε επισκιάσει η χάρη του Θεού και θα συνηθίσεις να βρίσκεις ανάπαυση και γαλήνη στην ησυχία του κελιού σου. Ένας ερημίτης που βασανιζόταν συχνά από το δαίμονα της ακηδείας έλεγε στον εαυτό του κάθε φορά που εκείνος του ψιθύριζε να κατεβαίνει στην πολιτεία και να συναστρέφεται τους ανθρώπους. Γιατί χάνεις την υπομονή σου, άθλια, και ζητάς να τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί, αρκεί που δεν είσαι ικανός για τίποτε, τουλάχιστον. Δόξαζε τον Θεό που μένοντας εδώ δεν σκανδαλίζεις και δεν στενοχωρείς τους συνανθρώπους σου. Ούτε εσύ θλίβεσαι και σκανδαλίζεσαι από αυτούς. Αναλογίσου τα κακά από τα οποία σε έχει προφυλαγμένα η αγαθό της του Θεού. Δεν αργολογείς, δεν έρχονται στα αυτιά σου ανώφελες κουβέντες. Τα μάτια σου δεν βλέπουν βλαβερές εικόνες. Ένα κακό σε πολεμά, η ακηδεία. Αλλά ο Κύριός σου είναι παντοδύναμος και θα σε λυτρώσει από την αδυναμία σου και δεν θα επιτρέψει ποτέ να δοκιμάσεις πιο μεγάλο πειρασμό από τη δύναμή σου. Με αυτά τα λόγια ο ερημίτης δίδασκε τον εαυτό του και αντιστεκόταν με πείσμα στις επιθέσεις του εχθρού, έως ότου ο Θεός, βλέποντας την υπομονή του, τον απάλλαξε εντελώς από την ακηδεία. Οι μαθητές του κάποτε ρώτησαν ένα μεγάλο γέροντα πώς είχε κατορθώσει να μην χάσει ποτέ την υπομονή του, ούτε στους πιο δυνατούς πειρασμούς. «Κάθε ημέρα που περνά τέκνα μου», αποκρίθηκε εκείνος, «περιμένω με βεβαιότητα το θάνατο». Βλέπομαι στο βίο του Οσίου Παχωμίου, του μεγάλου θεμελιωτού του κοινοβιακού μοναχισμού, πως ο ίδιος εξακολουθούσε να εργάζεται και να συγκοπιάζει με τους άλλους αδελφούς όταν πια είχε πολύ γεράσει και ήταν άρρωστος. Κάποτε, ενώ θερίζανε, τον έπιασε ρίγος και πυρετός. Οι μαθητές του, για να τον ανακουφίσουν, του έφεραν ένα αχυρένιο στόμα να πλαγιάσει. Ο Παχώμιος μάλλον ενοχλήθηκε από την παραμικρή εκείνη περιποίηση. Σε λίγο φώναξε κοντά του τον Θεόδωρο και του είπε: «Πάρε αυτό το στρώμα από εδώ και φέρε μου το ψαθί μου να πλαγιάσω όπως οι άλλοι αδελφοί. Τι τάχα, επειδή είμαι προαιστός πρέπει να επιτρέπω στον εαυτό μου ασυνήθιστες αναπαύσεις». Ο Αβάς Αμόης έκανε πολύ καιρό κατάκητος από βασανιστική αρρώστη. Στο διάστημα αυτό δεν άφησε ούτε μια φορά το βλέμμα του να πέσει στο διπλανό κελί όπου ο μαθητής του φύλαγε τα λίγα τρόφιμα που οι αδελφοί του πήγαιναν από αγάπη. Όταν ο νέος του έφερε το φαγητό, ο γέροντας σφάλιζε τα μάτια για να μην δει τι ήταν. Έτσι προφύλαγε τον εαυτό του από τη λεμαργία. Ποτέ δεν ζήτησε να φάγει κάτι που επιθυμούσε. Δεχόταν με μεγάλη ευχαρίστηση ό,τι του έφερνε ο υποτακτικός του, ακόμη και εκείνα που δεν του έκαναν καμία όρεξη να δοκιμάσει. Αρρώστησε και ο Αβάς Λογκίνος κάποτε και θαύμασαν οι αδελφοί την υπομονή του και τον τρόπο με τον οποίο παιδαγωγούσε τον εαυτό του. «Βασανίσου και πέθανε, Λογκίνε», έλεγε, «αλλά μην τολμήσεις να ζητήσεις φαγητό πριν από την ορισμένη ώρα, γιατί δεν θα σου δώσω να φας όλη την ημέρα». Ένας ασκητής
που ζούσε στην έρημο με υπερβολική σκληραγωγία, έγινε κάποτε επίσκοπος. Επεχείρησε να συνεχίσει και στον κόσμο την ίδια άσκηση, μα στάθηκε αδύνατο να το κατορθώσει. «Μήπως για το αξίωμα πήρες από μένα τη χάρη σου, Κύριε», έλεγε με δάκρυ στην προσευχή του. Τότε ο Θεός του αποκάλυψε πως τον καιρό που αγωνιζόταν μόνο στην έρημο του έδινε μεγαλύτερη ενίσχυση για να μην πέσει σε ακηδεία. Στον κόσμο που είχε την παρηγορία των ανθρώπων τον άφηνε να παλεύει μόνος του. Ένας πολύ γέρος ερημίτης δοκιμαζόταν συχνά από βασανιστικές αρρώστιες. Κάποτε όμως πέρασε ένας χρόνος ολόκληρος χωρίς ούτε μια μέρα να αρρωστήσει. Άρχισε τότε να θλίβεται ο γέροντας και να λέγει με δάκρυα στον Κύριο: «Γιατί με εγκατέλειψες, Θεέ μου, και έπαυσες να με επισκέπτεσαι πια τον αμαρτωλό με την αρρώστια? Όσιος ποιμήν δίνει την ίδια αξία στον καλό ησυχαστή, στον υπομονετικό ασθενή και σε εκείνον που υπηρετεί τον αδελφό του με άδολη καρδιά». Αρρώστησε κάποτε πολύ βαριά ένας γέρος ερημίτης. Δεν είχε κανένα τον περιποιηθεί. Με μεγάλη δυσκολία ετοίμαζε μόνος λίγο φαγητό, ευχαριστώντας το Θεό για τη δοκιμασία που του έστειλε. Ολόκληρος μήνας πέρασε και άνθρωπος δεν βρέθηκε να χτυπήσει την πόρτα του και να τον ανακουφίσει. Είδε όμως ο Θεός την υπομονή του και έστειλε θείο άγγελο να τον υπηρετεί. Στο μεταξύ οι αδελφοί θυμήθηκαν τον γέρο ερημίτη και πήγαν ως την καλύβα του να δουν τι κάνει. Μόλις χτύπησαν την πόρτα, αποτραβήχτηκε ο άγγελος. Ο ερημίτης από μέσα φώναξε παρακαλεστικά: «Για την αγάπη του Θεού φύγετε, αδελφοί μου!» Εκείνοι όμως άνοιξαν δια της βίας και τον ερωτούσαν τι είχε πάθει και φώναζε. 30 μέρες βασανιζόμουν ολομόναχος και δεν σκέφτηκε κανείς να έρθει να με δει, και ο Κύριος με έστειλε άγγελο να με συντροφεύει. Τώρα ήρθατε εσείς και διώξατε τον άγγελο. Και καθώς έλεγε αυτά ο γέροντας, με γλυκύτητα εκοιμήθη. «Αν σου συμβεί ασθένεια σωματική», συμβούλευε σοφός γέρον, «μη χάνεις την υπομονή σου και μη γονγκίζεις. Αν είναι θέλημα Θεού να βασανίζεται το σώμα σου, γιατί τις ανασχετείς? Εκείνος δεν φροντίζει για σένα. Μήπως μπορείς να ζήσεις στιγμή χωρίς το θέλημά του? Γίνου υπομονετικός και προσεύχου να σου δίνει ο Θεός ό,τι είναι συμφέρον της ψυχής σου. Αυτό θέλει από σένα. Όταν στην αρρώστια σου οι αδελφοί δείχνουν την αγάπη τους με δώρα, δέχουτα με ευγνωμοσύνη και προσεύχου για αυτούς». Ο Αββάς Μάρκος ερώτησε κάποτε τον Όσιο Αρσένιο γιατί οι περισσότεροι ευσεβείς και ενάρετοι να φεύγουν από τον κόσμο με πολλές θλίψεις και στερήσεις. «Οι θλίψεις για εκείνους που τις δέχονται με υπομονή», αποκρίθηκε ο Όσιος, «είναι το αλάτι που προλαβαίνει τη σύψη της αμαρτίας και κάνει τους ανθρώπους να παρουσιάζονται στον ουρανό καθαροί». Από τον Ελενουπόλεως Παλάδιο μαθαίνουμε πολλά για τους σκληρούς αγώνες και την υπεράνθρωπη υπομονή των ασκητών και ερημητών της εποχής του. Οι διηγήσεις του είναι ζωντανές, γιατί είδε με τα μάτια του και συνομίλησε με όλους αυτούς τους αγίους άνδρες όταν περιόδευε τα μοναστήρια και τα ησυχαστήρια της Παλαιστίνης και της Αφρικής. Ο Όσιος Μακάριος ο Αλεξανδρεύς ή πολιτικός, όπως είναι πιο πολύ γνωστός, για να διακρίνεται από τον Αιγύπτιο, έκανε πολλές και διάφορες ασκήσεις, γράφει ο Παλάδιος. Όταν άκουγε για τους πνευματικούς αγώνες κάποιου ασκητού, έβαζε όλη του τη δύναμη να τους μιμηθεί αμέσως. Κατόρθωσε μάλιστα με τον υπερβολικό του ζήλο να τους ξεπεράσει. Κάποτε έμαθε πως οι ταβενισιώτες δεν έτρωγαν μαγειρεμένο φαγητό όλη τη Τεσσαρακοστή. Έβαλε και αυτός όρο στον εαυτό του να μην βάλει στο στόμα του μαγείρευμα 7 ολόκληρα χρόνια. Έτρωγε μόνο λάχανα ομά ή βρεγμένα όσπρια, αν τύχαινε να βρει. Άλλοτε πάλι του είπαν πως ένας ερημίτης έτρωγε μόνο 1/2 λίτρα ψωμί την ημέρα. Έκοψε ευθύς το ξερό ψωμί του σε μικρά κομματάκια, τα έβαλε σε ένα σταμί και έτρωγε τόσο μόνο όσο χωρούσε η κούφτα του. «Συχνά η πείνα μ' ανάγκαζε να παραγεμίζω την παλάμη μου», έλεγε αστειευόμενος στους αδελφούς, «αλλά ο λαιμός του σταμνίου ήταν τόσο στενός που αναγκαζόμουν να την αδειάσω αρκετά για να μπορώ να την τραβήξω έξω. Ο κακός τελών
όρθιση κοιλιά βλέπετε, δεν μου επέτρεπε τελεία ζητία. Άλλη φορά επιχείρησε να νικήσει εντελώς τον ύπνο. Για να το κατορθώσει έμεινε 20 μερόνυχτα στο ύπαιθρο, χωρίς να βάλει καθόλου κάτω από στέγη το κεφάλι του. Την ημέρα τον πήρωνε ο φλογερός αφρικανικός ήλιος, τη δε νύχτα τον μουσκευε η υγρασία. Αν δεν πρόφτενα την τελευταία ημέρα να μπω στο κελί μου, έλεγε αργότερα, θα έκανα το λογικό μου, γιατί είχε αρχίσει να ξηραίνει το εγκέφαλος. Όσο περνούσε από το χέρι του, νίκησε τον ύπνο. Ύστερα όμως υποχώρησε στην ανάγκη της φύσεως. Μια μέρα που καθόταν στο κελί του, τον βάγκασε ένα μεγάλο κουνούπι. Πόνεσε τόσο πολύ που το έδωσε μια με το χέρι του και το σκότωσε. Μεταμελήθηκε όμως ευθύς για την εκδίκηση. Για να τιμωρήσει τον εαυτό του πήγε στο έλος που βρισκόταν πολύ βαθιά στην έρημο. Έμεινε εκεί 6 μήνες για να τον βασανίζουν τα κουνούπια που ήταν μεγάλα σφίκες και με τα κέντριά τους μπορούσαν να τρυπήσουν δέρμα αγριοχείρου. Όταν γύρισε πίσω στη σπίτι, μόνο από τη φωνή γνωριζόταν πως ήταν ο Μακάριος. Τόσο είχε αλλοιωθεί το δέρμα του από τα τσιμπήματα των κουνούπιών. Επειδή άκουγε συχνά πως οι ταβενισιώτες ζούσαν πολύ πνευματικό βίο, πήρε την απόφαση να τους επισκεφθεί και να ειδεί με τα μάτια του. Φόρεσε κοσμικά ρούχα για μην τον καταλάβουν και αφού έκανε 15 ημερών δρόμο με τα πόδια, έφτασε στη Θηβαΐδα, στο περιβόητο κοινόβιο. Ζήτησε να ειδεί τον προεστώτα. Όταν τον οδήγησαν στον Παχώμιο, του έβαλε μετάνια και τον παρακάλεσε να τον κρατήσει στο μοναστήρι για να τον κάνει καλόγερο. Ο Παχώμιος τον κοίταξε καλά με συγκατάβαση, αλλά δεν του απέκρυψε τις σκέψεις του. «Εσύ, άνθρωπε του Θεού, έχεις χάσει πια τις δυνάμεις σου από τα γεράματα», του είπε. «Πώς θα κατορθώσεις να σηκώσεις τα βάρη της μοναχικής ζωής? Οι αδελφοί εδώ έχουν έρθει από πολύ νέοι και είναι πια εξοικειωμένοι με τη σκληραγωγία. Σύ όμως είναι αδύνατο τώρα να συνηθίσεις. Γρήγορα θα κουραστείς, θα γυρίσεις στον κόσμο και θα αρχίσεις να κακολογείς τα μοναστήρια και τους μοναχούς. Έτσι και την ψυχή σου θα βλάψεις και εκείνους που θα σε πιστέψουν». Με αυτά και με άλλα ακόμη, ο Παχώμιος του έδωσε να καταλάβει πως έπρεπε να φύγει και να τους αφήσει ήσυχους. Ο Μακάριος όμως δεν έφυγε. 7 ημερόνυχτα έμεινε έξω από την αυλόπορτα του μοναστηρίου νηστικός και διψασμένος, οικετεύοντας να τον δεχθούν. Όταν το έμαθε ο Παχώμιος, τον φώναξε πάλι για να του επαναλάβει τα ίδια. «Είσαι γέρος πια, δεν μπορείς τώρα να γίνεις καλόγερος. Κράτησε με, Αβάε», έμενε να παρακαλεί ο Μακάριος, «και αν δεν νηστεύω και δεν εργάζομαι όπως οι άλλοι αδελφοί, πρόσταξε να με διώξουν». Μπροστά σε τόση επιμονή ο Παχώμιος υπεχώρησε. Τον κράτησε δοκιμαστικά και τον έστειλε με τους αρχαρίους. Την εποχή εκείνη ζούσαν στο κοινόβι 1400 περίπου μοναχοί. Ήσαν χωρισμένοι σε τάγματα σύμφωνα με τους κανονισμούς που είχε βάλει ο ίδιος ο Παχώμιος. Η κυριότερη απασχόλησή τους ήταν η προσευχή και ύστερα το εργόχειρο. Μετά από λίγες εβδομάδες ήλθε η Τεσσαρακοστή. Παρατήρησε τότε ο Αβάς Μακάριος πως οι αδελφοί έκαναν διάφορες πνευματικές ασκήσεις. Οι πιο αρχάριοι έτρωγαν μία φορά την ημέρα, μετά τη δύση του ηλίου. Οι πιο προοδευμένοι κάθε 2 ημέρες, οι τελειότεροι κάθε 5. Πολλοί αγρυπνούσαν όρθιοι ολόκληρη τη νύχτα και την ημέρα πάθονταν στο εργόχειρο. Καθένας τέλος πάντων αγωνιζόταν ανάλογα με τις σωματικές και πνευματικές του δυνάμεις. Όσιος Μακάριος έβρεξε κάμπο σε φοινικόφυλλα και τα ετοίμασε όπως ήξερε. Στάθηκε κατόπιν σε μια παράμερη γωνιά της αυλής και άρχισε να πλέκει ψαθή. Ολόκληρη την Τεσσαρακοστή δεν έβαλε ψωμί στο στόμα του, δεν ήπια νερό, δεν κάθισε σε σκαμνή, δεν πλάγιασε να κοιμηθεί. Από Κυριακή σε Κυριακή μόνο έτρωγε πολύ λίγα ομαλάχανα, για να μην τον πειράζει ο δαίμονας της καινοδοξίας πως τάχα νηστεύει. Με κανένα δεν μίλησε ούτε την παραμικρή κουβέντα. Στεκόταν με απόλυτη σιωπή, προσέχοντας μόνο στο πλέξιμό του, και δεν σταμάτησε ούτε στιγμή ο νους του να προσεύχεται. Οι ταβενισιώτες γρήγορα αντιλήφθηκαν την αξιοθαύμαστη άσκησή του. Απόρριζαν στην αρχή. Ύστερα ένιωσαν ντροπή. Πώς ήταν δυνατό ένας γέρος άνθρωπος και χθεσινός ακόμη στη μοναχική ζωή να τους έχει τόσο ξεπεράσει? Σκέφτηκαν, ξανασκέφτηκαν, δεν έβρισκαν λύση και κατέφυγαν στον ηγούμενό τους. «Για να μας ντροπιάσεις, Αβά, μας έφερες εδώ αυτό τον άσαρκο άνθρωπο», του είπαν. «Λοιπόν, ή τον διώχνεις από το μοναστήρι ή όλοι μας φεύγουμε και σ' αφήνουμε».
Σαν έμαθε ο Παχώμιος την άφθαση πολιτεία του γέροντος, έμεινε κατάπληκτος. Κατάλαβε πως κάποιο μυστήριο έκρυβε η υπόθεση και προσευχήθηκε στο Θεό να του το αποκαλύψει. Και ο Θεός του το φανέρωσε. Τότε ο Παχώμιος κατενθουσιασμένος πήγε στη γωνία που εξακολουθούσε να στέκεται ο Μακάριος, τον πήρε από το χέρι, τον έφερε στην εκκλησία και αφού τον αγκάλιασε και τον φίλησε, του είπε με θαυμασμό: «Έλα, μην κρύβεσαι πια, καλόγυρε. Δοξάζω το Θεό που ξεπλήρωσε και αυτή μου την επιθυμία να σε ειδώ και να ωφεληθώ από το παράδειγμά σου. Σου χρωστώ μεγάλη χάρη γιατί ταπείνωσες και τα πνευματικά μου τέκνα, δείχνοντάς τους τι είναι πραγματική άσκηση. Αλλά αρκετά μας δίδαξες. Μπορείς τώρα να γυρίσεις ικανοποιημένος στον τόπο σου. Μόνο μην πάψεις να προσεύχεσαι για μας». Έτσι ο Αββάς Μακάριος, αφού ευχήθηκε στον Παχώμιο και τη συνοδεία του, γύρισε πίσω στο κελί του. «Μου εμπιστεύτηκε αυτός ο επίγειος άγγελος», συνεχίζει ο Παλάδιος, «ότι κάποτε επεχείρησε για 5 συνεχείς ημέρες να απομακρύνει εντελώς το νου του από τα εγκόσμια και να συλλογίζεται μόνο το Θεό και τα ουράνια. Για να το κατορθώσει κλείστηκε στο κελί του, κλείδωσε την εξώθυρα για να μην τον ενοχλήσει κανείς, στάθηκε σε προσευχή με τα χέρια υψωμένα και είπε στο λογισμό του: «Ανέβα στον ουρανό και απόλαυσε τα εκεί. Θα συναντήσεις αγγέλους, αρχαγγέλους και όλες τις άνω δυνάμεις, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ και πάνω από αυτόν το δημιουργό και πλάστη Θεό. Μην κατέβεις από αυτό το ύψος στα μάταια και φθαρτά». 2 ημέρες έμεινε ο νους του ασάλευτος στη θεία εκείνη θεωρία. Τόσο πολύ όμως εξόργησε το διάβολο που για να τον εμποδίσει να συνεχίσει έβαλε φωτιά και έκαψε όλα τα πράγματα του κελιού του ως και το ψαθί που πατούσε. Έτσι αναγκάστηκε να διακόψει τη θεωρία του Όσιος, όχι γιατί δίλιασε τη δαιμονική πυρκαγιά, αλλά για τον κίνδυνο της υψηλοφροσύνης. Ένας παλιός ασκητής από το βουνό της Φέρμης πήγε μια φορά στον Όσιο Μακάριο και του εξομολογήθηκε το λογισμό του. «Είμαι πολύ στενοχωρημένος, Αββά. Γιατί, αδελφέ? Έμαθα πως κοντά στην πόλη ζει μια ασκήτρια που εδώ και 30 τόσα χρόνια δεν τρώγει τίποτε άλλο από ομά λάχανα, και αυτά μόνο Σάββατο και Κυριακή. Λέγει ακόμη κάθε μέρα 700 προσευχές. Σαν τ' άκουσα, Αββά, έπεσα σε απόγνωση. Σκέφτηκα πως εγώ που έχω πιο μεγάλη σωματική αντοχή από μια γυναίκα δεν μπορώ ούτε τόσο να νηστέψω, ούτε πιο πολλές από 300 ευχές να υπώ». «Εγώ, αδελφέ», του είπε τότε ο διακριτικότατος γέροντας, «είμαι 60 χρόνια στην έρημο και κάνω μόνο 100 προσευχές την ημέρα, όπως έχουν διορίσει οι πατέρες. Εργάζομαι το εργοχειρό μου για να βγάζω το ψωμί μου. Προσπαθώ να ωφελώ και τους αδελφούς που έρχονται εδώ για να με συμβουλευτούν. Αυτά τα λίγα κάνω και η συνείδησή μου δεν με ελέγχει ότι είμαι αμελής. Εσύ όμως που με τις 300 ελέγχεσαι, πρόσεχε μήπως δεν τις κάνεις όπως πρέπει. Ας μη σε ενδιαφέρει τόσο η ποσότητα της προσευχής όσο η ποιότητά της». Έλεγε ο μαθητής του Αββά Δωροθέου για το γέροντά του πως ζούσε με υπερβολική σκληραγωγία. Όλη μέρα μάζευε πέτρες στον ήλιο και έκτισε κελιά για τους μοναχούς που δεν μπορούσαν να φτιάξουν μόνοι τους. «Σκοτώνεις το σώμα σου, Αββά», του έλεγε συχνά στενοχωρημένος υποτακτικός. «Αν δεν το σκοτώσω εγώ, θα προλάβει εκείνο να με σκοτώσει», απαντούσε ο αγαθός γέροντας. Έτρωγε ύστερα από τη δύση του ηλίου λίγο ψωμί και ομά λάχανα και έπινε μόνο ένα μικρό ποτήρι νερό. Τις νύχτες προσευχόταν και έπλεκε ψαθί για να συντηρεί τον εαυτό του. Ελάχιστος ύπνος, καθισμένος στο σκαμνί, του αρκούσε για ξεκούραση. Πολλές φορές, καθώς έτρωγε, του έπεφτε το ψωμί από το στόμα, από την υπερβολική νύστα. Κάποτε που αρρώστησε από τη μεγάλη σκληραγωγία, ο υποτακτικός του τον παρακαλούσε να πλαγιάσει λίγο στο ψαθί. «Αν πείσεις τους αγγέλους να κοιμηθούν, τότε θα πείσεις και το δωρόθεο», του απαντούσε. Όσιος Αρσένιος, διηγείται ο μαθητής του, Αββάς Δανιήλ, προσκάλεσε μια βραδιά στο κελί του 2 γείτονες περιμήκες, τον Αββά Ζωήλο και τον Αββά Αλέξανδρο, και τους είπε, θέλοντας να ταπεινώσει τον εαυτό του: «Επειδή οι δαίμονες με ρίχνουν πολύ στον ύπνο, αγρυπνήστε μαζί μου αυτή τη νύχτα για να μου πείτε πόσο κοιμούμε».
Κάθισαν οι δύο γέροντες όλη τη νύχτα, ο ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά του. Δεν μιλούσαν καθόλου, μόνο προσήφχοντο και πρόσεχαν. Εμείς κοιμηθήκαμε λίγο, ομολογούσε αργότερα ο Αρσένιος καθόλου. Τα ξημερώματα μόνο τον είδαμε να παίρνει μια βαθιά αναπνοή και να λέγει, καθώς σηκώθηκε από το σκαμνί του, «Ναι, νύσταξα». Τόσο είχε επιβληθεί στον ύπνο όσος που εκοιμάτω μόνο όταν και όσο ήθελε. «Έλακα και δούλε», έλεγε όταν ήθελε να κοιμηθεί, και έπαιρνε λίγο ύπνο καθισμένο στο σκαμνί του. «Αν ο μοναχός είναι αγωνιστής», συνήθιζε να λέγει, «του φτάνει μια ώρας ύπνο στο 24ωρο». Ο Αβάς Βυσσαρίων, λέγουν όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν, πέρασε τη ζωή του ελεύθερος από μέριμνες σαν τα πουλιά του ουρανού. Δικό του πράγμα δεν είχε, ούτε τα απολύτως αναγκαία, βιβλίο ρόγου χάρη ή δεύτερο ρούχο. Εκείνο που φορούσε ήταν τόσο παλιό που και ο τελευταίος ζητιάνος δεν θα καταδεχόταν να το πάρει. Καλύβα δεν επέκτησε ποτέ, ούτε έμενε κάτω από στέγη. Γύριζε μέσα στις ερημιές δαρμένος από το κρύο ή τη ζέστη. Αν ο δρόμος του τον έφερνε έξω από κανένα ησυχαστήριο ή κοινόβιο, καθόταν στην αυλόπορτα και έκλαιγε σαν να τον είχαν περιμαζέψει από κανένα ναυάγιο. «Γιατί θλίβεσαι έτσι, αδελφέ?» ρωτούσαν όσοι δεν τον ήξεραν ακόμη. «Για τον πλούτο που έχασα και την πρώτη ευγένεια και δόξα», ήταν η συνηθισμένη του απάντηση. Αδύνατο να τον πείσουν να μπει μέσα να φιλοξενηθεί. Οι αδελφοί του πήγαιναν λίγο φαγητό εκεί έξω που καθόταν. «Φάγε τώρα και έχε την ελπίδα σου στο Θεό. Εκείνος θα σου δώσει πίσω αυτά που έχασες», τον παρηγορούσαν, πιστεύοντας πως αληθινά ήταν ναυαγός. «Δεν είμαι άξιος να τα αποκτήσω», στέναζε ο Μακάριος Βυσσαρίων. «Αλλά όσο ζω δεν θα πάψω να τα αναζητώ». Τότε καταλάβαιναν πως τους έλεγε για τα ουράνια αγαθά. Διηγούνται ακόμη για αυτόν πως στάθηκε κάποτε όρθιος 40 ημερόνυχτα πάνω σε ένα σωρό ξύλα για να νικήσει τον ύπνο. Δεν είχε πλαγιάσει ποτέ να κοιμηθεί. Του αρκούσε να κοιμηθεί λίγο όρθιος ή καθιστός πάνω σε μια πέτρα. Ο δρόμος του έφερε κάποτε ένα κυνηγό πάνω στο βουνό του Μεγάλου Αντωνίου. Με κατάπληξη είδε τον ξακουστό ερημίτη να παίζει με τους μαθητές του. Στάθηκε σαστισμένος και τους παρατηρούσε. Όσιος, που κατάλαβε την αιτία της απορίας του, του είπε, «Κυνηγέ μου, γιατέντωσε το τόξο σου?» Ο κυνηγός υπήκουσε στην προσταγή του γέροντος. «Τέντωσε ακόμη!» Εκείνος το έφερε στο πιο τεταμένο σημείο. «Ακόμη λίγο!» επέμενε όσος. «Δεν γίνεται, Αβά, λίγο θέλει να σπάσει». «Το ίδιο γίνεται με εμάς τους ασκητές», εξήγησε τότε ο σοφός πατήρ. «Αν βιάσουμε τους εαυτούς μας να περάσουμε τα όρια της ψυχικής και σωματικής μας αντοχής, κυριολεκτικά θα συντριβούμε. Γι' αυτό κάνουμε κάποια συγκατάβαση». Πήγε μια μέρα να ειδεί τον Όσιο Ποιμένα ο φίλος του Αβάς Ιωσήφ και τον βρήκε με τα πόδια στο νερό για λίγη ξεκούραση, ύστερα από ημερών ορθοστασία. Του φάνηκε παράξενο για ένα τόσο αυστηρό ασκητή. «Πώς κατόρθωσαν μερικοί να μεταχειρίζονται το σώμα τους με σκληρότητα?» τον ρώτησε. «Εμείς, αδελφέ», του αποκρίθηκε ο διακριτικός γέρον, «δεν εμάθαμε να είμεθα σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι». Ο Αβάς Νετράς, παλιός μαθητής του Οσίου Σιλουανού, λέγουν πως ήταν πολύ συγκαταβατικός στον εαυτό του όταν ασκήτευε στο όρο Σινά και απόφευγε τις υπερβολές. Σαν έγινε όμως επίσκοπος στη Φαράν, περνούσε με πολύ σκληραγωγία. Ο υποτακτικός του παραξενεύτηκε και τόλμησε κάποτε να τον ερωτήσει, «Γιατί, Αβά, δεν έκανες αυτές τις ασκήσεις τότε που ήμεθα στο όρος?» «Εκεί ήταν έρημος τέκνων μου και ησυχία και πτωχία και έδινα κάποια άνεση στο σαρκείο για να μην αρρωστήσει και αναγκάζομαι να ζητώ εκείνα που δεν θα ήταν εύκολο να βρω», αποκρίθηκε ο σοφός γέρον. «Στην πολιτεία όμως και πιο πολλές αφορμές αμαρτίας έχουμε ώστε να είναι απαραίτητη σκληραγωγία και ανθρώπους να με περιποιηθούν σε περίπτωση ασθενίας έχω. Εδώ πρέπει να αγωνίζομαι περισσότερο για να μην χάσω τον μοναχό και μείνει μόνο ο επίσκοπος». Τρισευτυχισμένος ο μοναχός που υπομένει κόπους και δοκιμασίες ευχαριστώντας το Θεό,
συνήθιζε να λέγει ο Αββάς Κόμπρης. Κάποτε αρρώστησε ο ίδιος πολύ βαριά και κατέπληξε τους αδελφούς με την αξιοθαύμαστη υπομονή του. Ούτε μια φορά δεν ζήτησε να του γίνει παρά μικρή επιθυμία και η προσευχή δεν έλειψε ούτε στιγμή από τα χείλη του. Κάποιος αδελφός 9 ολόκληρα χρόνια βασανιζόταν από ένα κακό λογισμό. Κάθε μέρα έκλαιγε και έλεγε, κατακρίνοντας τον εαυτό του: «Είμαι αίτιος για αυτόν, θα χάσω την ψυχή μου». Αγωνιζόταν σκληρά, του κάπου όμως. Ήταν αδύνατο να παραγεί. Στο τέλος κάμφθηκε η αντίστασή του. Έπεσε σε απόγνωση. «Έχασα πια την ψυχή μου», συλλογίστηκε. «Γιατί να μένω άσκοπα στην έρημο, ας γυρίσω στον κόσμο». Έτσι πήρε το δρόμο για την πολιτεία. Μα καθώς περπατούσε με βαριά καρδιά, άκουσε πίσω του φωνή: «Δυστυχισμένε, έτσι ποδοπατάς στα μάραντο στεφάνι που 9 χρόνια με την υπομονή σου έπλεκες, γύρισε πίσω να το αποτελειώσεις». Βάλσαμο παρηγοριά σχήθηκε στη θλιμμένη καρδιά του αδελφού. Με σταθερό βήμα τώρα ξαναπήρε το δρόμο για την έρημο. Μα και ο αγαθός Θεός αφάνισε το λογισμό του. «Αν η μακροθυμία του Θεού μας ανέχεται όταν δουλεύουμε στην αμαρτία», έλεγε ένας σοφός γέροντας, «πόσο μάλλον η ευσπλαχνία του θα μας δυναμώσει όταν αγωνιζόμαστε για το καλό». «Ο Θεός δεν επιτρέπει», έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, «μεγάλους πειρασμούς στους σημερινούς ανθρώπους, γιατί είναι ασθενέστεροι από τους παλαιότερους και δεν κάνουν υπομονή». Ένας ερημίτης έμενε σε μια καλύβα 12 μίλια μακριά από την πηγή που όλη η σκήτη έπαιρνε νερό. Έτσι ήταν αναγκασμένος να κάνει πολύ συχνά όλη εκείνη την πεζοπορία. Μια μέρα που η ζέστη ήταν αφόρητη, έχασε την υπομονή του. «Είναι τάχα ανάγκη να κοπιάζω τόσο», είπε με το λογισμό του. «Δεν έρχομαι να κατοικήσω πιο κοντά στην πηγή». Καθώς έκανε αυτές τις σκέψεις, ένιωσε κάποιον να βαδίζει πίσω του. Γύρισε και είδε ένα νέο αστραπόμορφο. «Ποιος είσαι εσύ?», τον ρώτησε με θαυμασμό και απορία. «Απεσταλμένος του Κυρίου να μετρώ τα βήματα που κάνεις, για να σου δοθεί ακέραιος της υπομονής ο μισθός», αποκρίθηκε εκείνος και έγινε άφαντος. Τόση δύναμη έδωσαν στον ερημίτη μας τα λόγια του Αργέλου, που όχι μόνο κοντά στην πηγή δεν πήγε να κατοικήσει, μα άλλη καλύβα έφτιαξε βαθύτερα στην έρημο για να βαδίζει άλλα τόσα μίλια. Έλεγαν και για τον Αββά Χερίμωνα πως η σπηλιά που ασκήτευε απήχε 40 μίλια από την εκκλησία της σκήτης και άλλα τόσα περίπου από το ποτάμι που έπαιρναν οι αδελφοί νερό. Ακόμη και το έλος από όπου προμηθευόταν χόρτο για το ψαθί του ήταν 12 μίλια μακριά. Ο γέροντας όμως δεν απέκαμε ποτέ να κάνει συχνά όλη αυτή την οδηπορία για να παίρνει εκείνα που του ήταν απολύτως απαραίτητα. Και από την εκκλησία δεν έλειψε καμιά Κυριακή, ούτε χειμώνα, ούτε καλοκαίρι. Κεφάλαιον τέταρτον. Πρώτον. Μετάνοια. Κάποιος νέος, μας διηγείται ο Αββάς Ιωάννης του Λυκού, παρασυρμένος από του κόσμου της Ιδονές, είχε βυθιστεί στη λάσπη της ασωτίας. Κάποτε όμως συνήλθε σαν τον άσωτο και ζήτησε το δρόμο του γυρισμού στο σπίτι του πατέρα. Άφησε τον κόσμο για να βρει στην έρημο τον λυτρωμό, μακριά από τις αφορμές της αμαρτίας. Καταφύγιό του έκανε ένα παμπάλαιο μνήμα. Κλεισμένος θεληματικά σε αυτή την πρωτότυπη φυλακή, έκλαιε πικρά την τραυματισμένη ψυχή του. Οι άγγελοι εχαίρονταν, αλλά τα πνεύματα της πονηρίας, που είδαν να φεύγει τόσο απροσδόκητα η ηλία από τα χέρια τους, δεν άργησαν να κάνουν έφοδο. Τριγύριζαν τη νύχτα το μνήμα και έλεγαν οργισμένα: «Πού είσαι, άθλιε, γιατί μας απαρνήθηκες ύστερα από τόση φιλία, αφού τα γεύτηκες όλα κατά κόρον, αποφάσισες να γίνεις άγιος. Πολύ αργά τώρα να παριστάνεις τον σόφρονα, ελπίζοντας για έλεος». «Έλα έξω, ανόητε», φώναζαν άλλοι, «σε περιμένει η συντροφιά σου». «Δυστυχισμένε», ψιθύριζαν οι πονηρότεροι, «για σένα δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτού που τρύπωσες γρήγορα θα βρεις το θάνατο και την αιωνία καταδίκη». Με πόση κακία πάσχιζαν να τον φέρουν σε απελπισία.
Μα ο γενναίος αγωνιστής ήταν πια αποφασισμένος να πεθάνει καλύτερα παρά να γυρίσει στα ίδια. Ζήτησε με θερμή ηκεσία τη θεία βοήθεια, περιφρονώντας τη δαιμονική φαντασία. Την άλλη βραδιά ο διάβολος έγινε πιο απειλητικός. «Αν δεν βγεις αμέσως έξω, δεν γλιτώνεις από τα χέρια μου». Και επειδή φυσικά εκείνος δεν τον άκουσε, του επιτέθηκε και τον άφησε σχεδόν νεκρό από τα χτυπήματα. Έτσι εκδικήθηκε. Οι συγγενείς του πάλι, ανήσυχοι για την ξαφνική του εξαφάνιση, τον αναζήτησαν παντού. Τέλος τον ανακάλυψαν σε κακή κατάσταση μέσα στο μνήμα. Μα όσο κι αν επέμεναν, στάθηκε αδύνατο να τον πείσουν να τους ακολουθήσει. Ακόμη μια νύχτα του επιτέθηκαν οι δαίμονες μια συγκράτητη μανία, και θα τον θανάτωναν με τους αγρίους δαρμούς, αλλά δεν είχαν εξουσία. Ο αθλητής δεν κλονίστηκε. Προτίμησε να χάσει την πρόσκαιρη ζωή παρά να μολύνει, ύστερα από τη μετάνοια, το σώμα και την ψυχή του πάλι με το μικρόβιο της αμαρτίας. Τότε τα δαιμόνια αναγνώρισαν την ήττα τους. «Νικηθήκαμε, νικηθήκαμε», φώναζαν θρηνώντας και εξαφανίστηκαν και ούτε τόλμησαν πια να τον πειράξουν. Ελευθερωμένος έτσι από κάθε δοκιμασία, έμεινε στο μνήμα ως το τέλος της ζωής του ο πρώην άσωτος και αξιώθηκε να κάνει θαύματα για να φανεί η δύναμη της μετανοίας. Στις αφηγήσεις του Παλαδίου βρίσκομαι αξιοπρόσεκτα γεγονότα και ωφέλιμα παραδείγματα επανορθώσεως του αμαρτωλού παρελθόντος. Ο δίκαιος έχει ανάγκη μόνο από άγρυπνη προσοχή για να μην του κλέψει ξαφνικά ο διάβολος τους καρπούς της αρετής του. Αλλά τι υπεράνθρωπο αγώνα χρειάζεται ο παραστρατημένος για να βρει το δρόμο της αγιότητας. Μα τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο για τον άνθρωπο που θα αγκαλιάσει η Θεία Χάρις. «Θαύμασα», γράφει ο Παλάδιος, «και έμεινα πολλή ώρα εκστατικός όταν μου διηγήθηκαν πως ο περίφημος ασκητής της Αφρικανικής ερήμου, Μωυσής ο Αιθίωπς, μεταστράφηκε απολύσταρχος και έγινε αγιότατος μοναχός. Αυτή είναι με συντομία η παραδειγματική του ιστορία. Γέννημα και θρέμα της μαύρης Υπήρου ο Μωυσής ήταν αγορασμένος δούλος κάποιου πλουσίου κτηματία. Σκληρός και δίστροπος το χαρακτήρα, αναστάτωνε καθημερινώς το σπιτικό ταφέντη του, φιλονικώντας με τους άλλους δούλους. Κατήντησε αφόρητος. Στο τέλος εκείνος τον βαρέθηκε και τον πέταξε στο δρόμο. Ο Μωυσής τότε βρήκε καταφύγιο σε μια αλίστοση μορία. Με την τεραστία σωματική του δύναμη ήταν σωστός μαύρος δαίμονας, που βλέποντάς τον μόνο παρέλυες από το φόβος. Γρήγορα επιβλήθηκε στους άλλους ληστές και έγινε αρχηγός τους. Χαρακτηριστικό της ομότητός του είναι και το ακόλουθο. Κάποτε απέτυχε σε μια από τις παράνομες νυχτερινές επιδρομές του από τα άγρια γαυγίσματα των σκυλιών ενός σκοπαδιού που έβοσκε εκεί γύρω. Τόσο πολύ οργίστηκε γι' αυτό που έβγαλε αμέσως την απόφαση να σφάξει τον τζοπάνι. Έπρεπε όμως να περάσει στην αντίπερα όχθη του Νείλου για να φτάσει στην καλύβα του. Όρμησε μέσα στα νερά που είχαν αρχίσει να φουσκώνουν και δυσκόλευαν το πέρασμα. Ο Μωυσής έδεσε στο κεφάλι του τα ρούχα του, κράτησε με τα δόντια το πελώριο δίστομο μαχαίρι του που έφερνε παντού όλεθρο και κολυμπώντας πέρασε. Στο μεταξύ όμως ο τσοπάνης πρόλαβε και εξαφανίστηκε για να σώσει τη ζωή του. Ο λίσταρχος που έχασε τα ίχνη του έπεσε με πρωτάκουστη μανία μέσα στο έρημο κοπάδι και για εκδίκηση έσφαξε όσα πρόβατα βρεθήκανε μπροστά του. Σαν χόρτασε το μάτι του από αίμα, έδεσε μεταξύ τους από τις σουρές 4 από τα καλύτερα κρυάρια, τα φορτώθηκε στον ώμο και κολυμπώντας πάλι πέρασε στον ύλο. Ύστερα έψησε τα κρυάρια, έφαγε τα καλύτερα κρέατα, ήπιε 25 λίτρες κρασί που είχε φυλαγμένο, περπάτησε 50 μίλια χωρίς διακοπή και έφτασε στο κρυσφύ γετό του. Κάποτε όμως το ανθρωπόμορφο αυτό θεριό, κυνηγημένο από την εξουσία για ένα σωρό εγκλήματα, πήγε να κρυφτεί βαθιά στην έρημο όπου ζούσαν τότε οι πιο ονομαστοί από τους Αιγυπτίους αναχωρητές. Η συναναστροφή με τους Αγίους, η κατανόηση και η στοργή που του έδειξαν, ημέρωνε σιγά σιγά τα βάρβαρα ένστικτά του. Και ο Θεός που δεν θέλει το θάνατο,
αλλά την επιστροφή του αμαρτωλού επισκίασε την ψυχή του με τη σωστική χάρη του. Ο μαύρος αγριάνθρωπος ένιωσε να μαλακώνει η καρδιά του, μετανόησε και ζήτησε τη λύτρωση. Ποιος ξέρει αν το κολοσιαίο τούτο έργο της χάριτος δεν το παρακίνησε η ταπεινή προσευχή κάποιου αφανούς Αγίου. Η αλλαγή του ήταν ριζική, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορούσε ακόμη να προβλέψει και ο πιο εφάνταστος νους. Ο Μωυσής έφτασε στα μέτρα των μεγάλων πατέρων της Ερήμου, έγινε πρότυπο αρετής και αγιότητος, ζωντανό παράδειγμα για τους δύσκολους χαρακτήρες που επιθυμούν να στρώσουν, να γίνουν εύπλαστο ζυμάρι για να τυπώσει επάνω τους τη σφραγίδα του ο πλαστουργός. Κάποτε τέσσερις ληστέ, παλιοί σύντροφοι του Αιθίωπος, μπήκαν να ληστέψουν την καλογερική καλύβα του, χωρίς να φαντάζονται ποιον μπορούσαν να βρουν μέσα. Σαν τον είδαν, κυριολεκτικά σαστίσανε. Εκείνος με μεγάλη ευκολία τους έπιασε, τους έδεσε και τους οδήγησε στη συνάθρηση των γερόντων. «Τι προστάζετε να κάνω τους ανθρώπους αυτούς», ερώτησε, «που ήρθαν να με ληστέψουν? Σε μένα δεν αρμόζει πια να τιμωρήσω άνθρωπο». Οι πατέρες τον συμβούλεψαν να τους λύσει και να τους αφήσει να φύγουν ανενόχλητοι. Εκείνοι όμως δεν θέλησαν πια να φύγουν. Τους συγκλώνησε το παράδειγμα του πρώην αρχηγού τους. Έμειναν κοντά του για να βρουν κι αυτοί τον ίσιο δρόμο. Ο Μωυσής ο Αιθίωπς, που αξιώθηκε να χειροτονηθεί και πρασβύτερο για τη μεγάλη αρετή του, όταν έφυγε από τον κόσμο, λέγουν πως άφησε περίπου 70 μαθητές. Η Ορθόδοξος Εκκλησία τον κατέταξε μεταξύ των οσίων της και τιμά τη μνήμη του στις 28 Αυγούστου. Ένας νέος αξιωματικός που πριν από λίγο είχε οδηγηθεί στο δρόμο του Θεού και ακόμη πάλευε με τη συνείδησή του, ρώτησε τον εξομολόγο του αν πραγματικά, όπως του έλεγαν, δεχόταν ο Θεός τόσο εύκολα τη μετάνοια του ανθρώπου. «Αν κατά τύχη σκιστεί κάπου ο μανδύας σου, παιδί μου», του είπε εκείνος, «τον βγάζεις αμέσως και τον πετάς σαν άχρηστο?» «Όχι δά», έκανε εκείνος, «τον ράβω και τον επιδιορθώνω, όσο βέβαια δέχεται επιδιόρθωση. Αν λοιπόν εσύ λυπάσαι το φόρεμά σου και εύκολα δεν το πετάς, πώς δεν θα λυπηθεί ο Θεός το πλάσμα του και δεν θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να το διορθώσει?» είπε ο καλός γέροντας και ανάπαυσε το νέο. Ένας αρχάριος μοναχός πήγε στενοχωρημένο στον όσιο ποιμένα. «Έπεσα σε μεγάλο σφάλμα», του εξομολογήθηκε, «και θέλω τουλάχιστον 3 χρόνια για να μετανοήσω». «Είναι πολλά», του είπε ο όσιος. «Είναι αρκετοί 3 μήνες τότε». «Και τόσο είναι πολύ», αποκρίθηκε ο όσιος. «Εγώ σου λέγω πως αν ειλικρινά μετανοήσεις και πάρεις σταθερή απόφαση να μην επαναλάβεις ποτέ το ίδιο σφάλμα, σε 3 μέρες σε δέχεται η αγαθότης του Θεού». Άλλος αδελφός ρώτησε τον ίδιο γέροντα αν ο Θεός εύκολα συγχωρεί τις αμαρτίες του ανθρώπου. «Πώς είναι δυνατόν να μη συγχωρεί τέκνο μου εκείνος που δίδαξε τη μακροθυμία στους ανθρώπους? Δεν παραγγέλει στον Πέτρο να συγχωρεί εκείνον που τους φάλει έως 70 και 7, δηλαδή επάπειρον?» αποκρίθηκε ο Άγιος Γέρον. Κάποιος άλλος πάλι ζήτησε να του εξηγήσει τι ακριβώς είναι μετάνοια. «Η μη επανάληψη της ιδίας αμαρτίας», αποκρίθηκε ο Όσιος Ποιμήν. Ένας αδελφός εξομολογήθηκε στον Αβάση Σόη. «Έπεσα, Πάτερ, τι να κάνω τώρα?» «Σήκω», του είπε με τη χαρακτηριστική του απλότητα ο Άγιος Γέροντας. «Σηκώθηκα, Αβά, μα πάλι έπεσα στην καταραμένη αμαρτία», ομολόγησε με θλίψη ο αδελφός. «Και τι σε εμποδίζει να ξανασηκωθείς?» «Ως πότε?» ρώτησε ο αδελφός. «Έως ότου σε βρει ο θάνατος, ή στην πτώση ή στην έγερση. Δεν είναι γραμμένο όπου ευρώσε εκεί και κρινώσε?» εξήγησε ο γέροντας. «Μόνο εύχου στο Θεό να βρεθείς την τελευταία σου στιγμή σηκωμένος με την Αγία Μετάνοια». Ένας νέος μοναχός εξομολογήθηκε σε ένα από τους πατέρες με βαθύ ψυχικό πόνο πως οι λογισμοί του τον πολεμούσαν να γυρίσει πίσω στον κόσμο.
άσκοπα μένω στην έρημο, Αβά. Τίποτε δεν κάνω και σίγουρα δεν θα σωθώ. Κι αν ακόμη τέκνο μου, το αποκρίθηκε ο σοφός γέρον, δεν προφθάσουμε να μπούμε στη γη της επαγγελίας, είναι πιο συμφέρον για μας να αφήσουμε τα κόκαλά μας στην έρημο, παρά να γυρίσουμε πίσω στη σκλαβιά της Αιγύπτου. Ένας πολύ ευλαβής και ενάρετος μοναχός είχε μια αδελφή στην πόλη που ζούσε βίο άσωτο και παρέσυρε πολλούς νέους στην αμαρτία. Οι αδελφοί στην έρημο συχνά παρότριναν τον μοναχό να πάει ως την πόλη να συνετίσει την παραστρατημένη αδελφή του. Εκείνος στην αρχή εδίστασε, φοβόταν τους κινδύνους που κρύβει ο κόσμος για τους νέους μοναχούς. Ύστερα όμως για την υπακοή αποφάσισε να κατέβει. Μόλις πλησίασε στο πατρικό του σπίτι, οι γείτονες πρόλαβαν και ειδοποίησαν την αδελφή του. Η καρδιά της παραστρατημένης κόρης σκύρτησε στα αναπάντεχο άκουσμα. Χρόνια επιθυμούσε να ειδεί τον αγαπημένο της αδελφό. Παράτησε τη συντροφιά της και όπως βρισκόταν τη στιγμή εκείνη μέσα στο σπίτι της, με γυμνά πόδια και εξέσκεπη την κεφαλή, έτρεξε στο δρόμο να τον υποδεχτεί. Αντικρίζοντας με τα μάτια του εκείνος τον ξεπεσμό της, ταράχτηκε. Έκλαψε η ψυχή του. «Δεν λυπάσαι τον εαυτό σου, αδελφή μου», της είπε με θλίψη, «και εκείνους που εξαιτία σου παραστατούν, συλλογήσου τι σε περιμένει ύστερα από το θάνατο». Το αγνό πρόσωπο του αδελφού, η σεμνή του στάση, τα δάκρυα της συμπόνιας που έτρεχαν από τα μάτια του, μαζί με το δίκαιο έλεγχο, συγκλώνησαν την αμαρτωλή. «Υπάρχει και για μένα σωτηρία», ψιθύρισαν τα χείλη της. «Ω ναι, αρκεί ειλικρινά να το θελήσεις. Πάρε με μαζί σου», παρακάλεσε. «Μη με αφήνεις μόνη να παλεύω με τα άγρια κύματα της αμαρτίας. Φόρεσε τα σανδάλια σου, σκέπασε και την κεφαλή σου και ακολούθησέ με», είπε αποφασιστικά ο μοναχός. «Άφησέ με να έλθω όπως είμαι, αδελφέ, γιατί ποιος ξέρει αν, μπαίνοντας σε αυτό το εργαστήρι του σατανά, θα έχω τη δύναμη να ξαναβγώ». Ο μοναχός ικανοποιήθηκε από τη σταθερότητά της. Χωρίς χρονοτριβή την οδήγησε έξω από την πόλη και τράβηξαν μαζί το δρόμο για την έρημο. Σκόπευε να την πάει σε ένα γνωστό του γυναικείο μοναστήρι. Καθώς περπατούσαν, διέκριναν από μακριά να έρχεται προς το μέρος τους ένα καραβάνι. «Παραμέρισε λίγο, αδελφή μου», της είπε ο μοναχός. «Κρύψου πίσω από τους θάμνους, γιατί οι άνθρωποι που δεν ξέρουν πως είσαι αδελφή μου, μπορεί βλέποντάς μας μαζί να σκανδαλιστούν». Εκείνη συμμορφώθηκε αμέσως με τη σύστασή του. Όταν προσπέρασε το καραβάνι, ο αδελφός την φώναξε να συνεχίσουν το δρόμο τους. Δεν έδειξε να άκουσε. Εκείνος πήγε κοντά, της ξαναμίλησε, της σκούντισε με το πόδι του. Δεν έδειχνε σημεία ζωής. Είχε πεθάνει. Είδε τα γυμνά της πόδια καταματωμένα και ξεσκισμένα λύπητα από τα λιθάρια του δρόμου και τα αγκάθια. Απαρηγόρητος ο μοναχός για τον ευνίδιο θάνατο της αδελφής του, γύρισε στο κελί. Η αμφιβολία τον κατάτρωγε. «Αδύνατο να σώθηκε», του έλεγε ο λογισμός του, «αφού δεν πρόλαβε να κάνει έργα μετανοίας». Διηγήθηκε στους γέροντες την έρημο με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα συνέβησαν. Εκείνοι όρισαν νηστεία και προσευχή για την ψυχή της. Αποκαλύφθηκε τότε σε έναν αγιότατο ερημίτη πως ο Θεός δέχτηκε τη μετάνοια της αμαρτωλής και την κατάταξε με τους δικαίους για την αυταπάρνηση που έδειξε, ώστε να περιφρονήσει όχι μόνο τα υλικά πράγματα, αλλά και το ίδιο της το σώμα. Ένας αδελφός παρεκάλεσε κάποιο γέροντα να του εξηγήσει τι εννοεί ο ψαλμωδός όταν λέγει «Ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού». Τους λογισμούς της απογνώσεως εννοεί που σπέρνει ο πονηρός στο νου του ανθρώπου, εξήγησε ο γέρον. Αυτούς που του λέγουν διαρκώς πως δεν υπάρχει πια γι' αυτόν σωτηρία αφού αμάρτησε και άδικα καταφεύγει στο Θεό με τη μετάνοια. Έτσι προσπαθεί να τον παρασύρει για να τον ρίξει στο κρεμό της απελπισίας. Η ψυχή όμως που ποθεί τη σωτηρία της ασαγωνίζεται σκληρά να απομακρύνει αυτούς τους λογισμούς και διηγήθηκε την ακόλουθη ιστορία.
Στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης ήταν τον παλιό καιρό ένα ησυχαστήριο γυναικών. Κάποτε η προεστώσα έστειλε μια νέα μοναχή στην πόλη για υπηρεσία. Εκείνη από συνεργεία διαβολική έπεσε σε βαρύ σφάλμα. Ύστερα, απελπισμένη από την πτώση της, δεν γύρισε αμέσως στο ησυχαστήριο. Έμεινε στον κόσμο και παρασύρθηκε σε έκλητη ζωή. Γρήγορα όμως αηδίασε την αμαρτία και, μετανοημένη ειλικρινά για το κατάντημά της, πήρε το δρόμο της επιστροφής. Δεν ξέρουμε όμως γιατί ο Θεός δεν επέτρεψε να πατήσει το πόδι της μέσα στον Παρθενώνα. Μόλις έφτασε στην εξώθυρα, έπεσε κάτω νεκρή. Το γεγονός έκανε μεγάλη εντύπωση στις μοναχές και στους πατέρες που ασκήτευαν εκεί γύρω. Όλοι αμφέβαλαν για τη σωτηρία της. Ένας άγιος ερημίτης όμως, που έμενε σε μια σπηλιά στην κορυφή του βουνού, διηγήθηκε αργότερα το όραμα που είδε, καθώς προσευχόταν τη στιγμή ακριβώς που η μετανοημένη μοναχή έπεσε νεκρή. Άγγελοι από τον ουρανό κατέβαιναν να παραλάβουν την ψυχή της, αλλά και πλήθος πονηρά πνεύματα μαζεύονταν από παντού για να την αρπάξουν. Τότε έγινε μεγάλη φιλονική ανάμεσα στα αγαθά και τα πονηρά πνεύματα. Οι δαίμονες απαιτούσαν την ταλέπορη ψυχή που τόσο καιρό δούλευε στην αμαρτία. Οι Άγιοι Άγγελοι βεβαίωναν πως είχε μεταμεληθεί και γι' αυτό ήταν άξια σωτηρίας. «Πού είναι η μετάνοιά της?» αντιλογούσαν τα πονηρά πνεύματα. «Αφού ούτε να μπει στο μοναστήρι της πρόλαβε και τη βρήκε ο θάνατος έξω από την πόρτα». Αφότου είδε ο Πανάγαθος Θεός τη θέλησή της να κλείνει στη διόρθωση, δέχτηκε τη μετάνοιά της, αποκρίθηκαν οι άγγελοι. «Η ψυχή είναι κυρία της θελήσεώς της, της δε ζωής και του θανάτου, ο πάντων δημιουργός και κυρίαρχος Θεός». Έτσι οι δαίμονες έφυγαν νικημένοι, ενώ οι Άγιοι Άγγελοι με χαρά οδήγησαν την ψυχή στα ουράνια. Αν θέλει ο άνθρωπος, μπορεί από την Ανατολή ως τη Δύση του Ηλίου να φτάσει στην Αγιότητα, έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, διδάσκοντας τους μαθητές του τη δύναμη της μετανοίας. Την εποχή που ανθούσε ο ασκητισμός στην Αίγυπτο, ζούσε στην Αλεξάνδρεια μια ορφανή κόρη που την έλεγαν Ταϊσία. Όταν πέθαναν οι καλοί γονείς της, της άφησαν κληρονομία πρώτα απ' όλα την ευσέβεια και την αγάπη τους για τους φτωχούς και ξένους, κι ύστερα ένα μεγάλο σπίτι και πολλά χρήματα για να πορεύεται. Η κόρη από μεγάλη ευλάβεια προς τους ερημίτες έκανε το σπίτι της ξενώνα για χάρη τους, και όταν κατέβαιναν στην πόλη να πουλήσουν τα εργοχειρά τους, τους περιποιόταν μόλι της την καρδιά. Με τα χρόνια όμως τα λεπτά της Ταϊσίας ξοδεύονταν και η ίδια άρχισε να στερείται. Τότε μπήκαν στη μέση κακοί και διεφθαρμένοι άνθρωποι. Εκμεταλλεύτηκαν τη δυστυχία της και με την πονηρία τους την παρέσυραν στη διαφθορά. Η ωραία Ταϊσία κατάντησε διάσημη ετέρα. Όταν έμαθαν το κατρακύλισμα της ορφανής κόρης οι πατέρες της ερήμου, αποφάσισαν να κάνουν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να τη σώσουν. Εκείνη, όταν είχε τα μέσα, μας έδειχνε όλη τη συμπάθειά της, έλεγαν μεταξύ τους. Τώρα που κινδυνεύει η ψυχή της, πρέπει να ξεπληρώσουμε κι εμείς το χρέος μας αυτή. Ανέθεσαν λοιπόν στον Αβά Ιωάννη τον Κολοβό τη λεπτή και δύσκολη αποστολή. Εκείνος στην αρχή δίστασε. Του φαινόταν ακατόρθωτο το έργο. Τέλος όμως, για να μην γίνει παρήκος τους γέροντας, αποφάσισε να κατέβει στην πόλη και να παρουσιαστεί στο σπίτι της αμαρτωλής. Παρεκάλεσε τη Θυρωρό να τον οδηγήσει στην κυρία της. «Φύγε από εδώ, παλιοκαλόγερε», του φώναξε εκείνη θυμωμένη. «Φάγατε πρώτα την περιουσία της και ακόμη δεν πάβετε να την ενοχλείτε». Ο Αβάς δεν ευελπίστηκε. Εξακολουθούσε να παρακαλεί να ειδεί την Ταϊσία για κάτι πολύ ωφέλιμο για αυτήν, έλεγε. Μπροστά στη μεγάλη του επιμονή η γριά υποχώρησε και πήγε να ειδοποιήσει την κυρία της. «Αυτοί οι καλόγεροι ψαρεύουν συχνά στην Ερυθρά θάλασσα και βρίσκουν μαργαριτάρια», είπε η Ταϊσία. «Φέρε τον επάνω». Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη της, έφτιαξε τα μαλλιά και τα φορέματά της, έριξε και κάμποσο άρωμα επάνω της και ξάπλωσε στο χαμηλό διβάνι με το ύφος των ξεπεσμένων γυναικών
για να υποδεχτεί τον ερημίτη. Ο Αββάς Ιωάννης πέρασε στο δωμάτιο περίλυπος. Στάθηκε απέναντί της, την κοίταξε και τι ώρα αμήλυτος με ύπνο. Ύστερα της είπε με σιγανή φωνή: «Σε τι σου έφταξε ο Χριστός μας τα Ισία και τον προσβάλλει τόσο άσπλαχνα?» Σταμάτησε. Δεν μπορούσε να συνεχίσει. Τον έπνιγαν οι λυγμοί. Από τα βαθουλωμένα μάτια του έτρεχαν καυτερά δάκρυα. Εκείνη ένιωσε συστολή, άφησε την άπρεπη προκλητική της τάση και στενοχωρημένη τον ερώτησε: «Γιατί κλαις, Αββά?» «Πώς να μην κλάψω, κόρη μου, που βλέπω τον Σατανά να παίζει στη μορφή σου?» Η κόρη ταράχτηκε. Λίγος διαπέρασε ολόκληρο το κορμί της. «Τώρα που ήρθες είναι πολύ αργά, γέροντα. Δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο μέσα μου. Κύλησα όλα στη λάσπη», σιγομουρμούρισε συγχυσμένη. Ήθελε και κάτι άλλο να πει, αλλά σταμάτησε. Ο γέροντας περίμενε με σταυρωμένα χέρια, μέσα του προσευχόταν τόσο δυνατά για τη σωτηρία της κόρης που λες και γύρευε να τραντάξει τα ουράνια. Υπομονή. Ένας μοναχός βρήκε πολλούς πειρασμούς στον τόπο που πρωτάρχισε να αγωνίζεται. Κάποτε έχασε την υπομονή του και αποφάσισε να φύγει μακριά για να βρει την ησυχία του. Καθώς έσκυψε να δέσει τα σανδάλια του για να ξεκινήσει, είδε αντίκριτου κάποιον άλλο να δένει και εκείνο τα δικά του. «Ποιος είσαι εσύ?» τον ρώτησε. «Εκείνος που σε βγάζει από εδώ, και να είμαι πάλι έτοιμος να προπορευθώ εκεί που σκοπεύεις να καταφύγεις». Ήταν ο διάβολος που επιχείρησε να τον διώξει, αλλά δεν το κατόρθωσε, γιατί ο αδελφός έμεινε ύστερα από αυτό στο κελί του και αγωνίστηκε με υπομονή έως ότου νίκησε τους πειρασμούς. «Το δέντρο που συχνά μεταφυτεύεται δεν καρποφορεί», λέγει κάποιος έμπειρος γέρον, «και ο μοναχός που χάνει την υπομονή του και αλλάζει διαρκώς τόπο διαμονής δεν προοδεύει στην αρετή». Ένας από τους αδελφούς κάποιου κοινοβίου εξομολογήθηκε στον ηγούμενό του πως οι λογισμοί του τον βασάνιζαν να σηκωθεί να φύγει, γιατί είχε βαρεθεί πια τους πειρασμούς. Ο γέροντας του έδωσε αυτή τη συμβουλή: «Κλείσου μέσα στο κελί σου και παράδωσε τον εαυτό σου ενέχειρο στους τοίχους του. Με το σώμα μη βγεις έξω. Όσο για το λογισμό σου, άφησε τον ελεύθερο να πηγαίνει όπου του αρέσει». «Το κελί του μοναχού», έλεγε ένας από τους γέροντες, «είναι οι κάμινες των Χαλδαίων που οι Άγιοι τρεις παιδες βρήκαν τον Υιόν του Θεού και ο πύρινος στήλος από όπου ο Μωυσής άκουσε τον Θεό να του ομιλεί». Ένας μοναχός 9 χρόνια βασανιζόταν από το λογισμό του να φύγει από το μοναστήρι του. Κάθε βράδυ μάζευε τα ρούχα του και έλεγε στον εαυτό του: «Αύριο χωρίς αναβολή φεύγω». Όταν ξημέρωνε σκεπτόταν: «Ας κάνω και σήμερα υπομονή για την αγάπη του Χριστού και αύριο φεύγω». Αφού αγωνίστηκε σκληρά 9 ολόκληρα χρόνια και δεν νικήθηκε από το λογισμό του, ο Κύριος του πήρε τον πειρασμό. Κι άλλος αδελφός σε κάποιο κοινόβιο επολεμείται από το λογισμό του να φύγει. Αντιστεκόταν όμως αυτόν με μεγάλη γενναιότητα. Μια μέρα που βασανίστηκε σκληρά, πήρε ένα χαρτί και έγραψε όλες τις αιτίες που τον έκαναν να θέλει να φύγει. Από κάτω σημείωσε, σαν να έκανε συμφωνία με τον ίδιο του τον εαυτό, αυτά τα λόγια: «Υπόσχεσαι ότι θα τα υπομένεις όλα αυτά?» «Ναι, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θα υπομείνω». Υπέγραψε τη δήλωση και έκρυψε το χαρτί προσεκτικά στη ζώνη του. Από τότε, όταν δινόταν κάποια αιτία από εκείνες που τον παρακινούσαν να φύγει, πήγαινε παράμερα, άνοιγε το χαρτί και διάβαζε: «Εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού υπομένω», που είχε γράψει με το ίδιο του το χέρι. «Κοίταξε καλά», έλεγε στον εαυτό του, «δεν υποσχέθηκε σε άνθρωπο, αλλά σε αυτόν τον παντοδύναμο Θεό». Αμέσως η ψυχή του ειρήνευε. Με αυτόν τον τρόπο κατόρθωσε να παραμένει ήρεμος και στον πιο μεγάλο πειρασμό. Οι άλλοι αδελφοί τον έβλεπαν να ξεδιπλώνει συχνά εκείνο το μυστηριώδες για αυτούς χαρτί και απορούσαν. Σιγά σιγά άρχισαν να υποψιάζονται. Σε αυτό συνήργησε και λίγος φθόνος, γιατί εκείνος είχε προοδεύσει πολύ με την υπομονή του. Έτσι δεν δίστασαν να τον διαβάλουν στον ηγούμενο. «Γέροντα», του είπαν με ιερή τάχα γανάκριση, «δεν υπάρχει πια αμφιβολία ότι ο τάδε αδελφός είναι μάγος. Καιρό τον παρακολουθούμε και το διαπιστώσαμε. Στη ζώνη του κρύβει τα μαγικά του κατάστοιχα.
Εμείς δεν τον ανεχόμεθα πια, αρκετά ως εδώ. Ή τον διώχνεις λοιπόν παρευθύς από το μοναστήρι ή φεύγουμε όλοι εμείς σήμερα. Ο ηγούμενος, που ήξερε πολύ καλά το μοναχό του για να παραδεχθεί τέτοια μόμφη, κατάλαβε αμέσως την παγίδα που πήγαινε να του στήσει ο διάβολος. «Προσευχηθείτε τέκνα μου για τον αδελφό», του είπε με όλη του την αταραξία. «Θα προσευχηθώ κι εγώ και ύστερα από 3 ημέρες θα βγάλω τελική απόφαση». Την ίδια νύχτα, ενώ ο αδελφός κοιμόταν αμέρινος, μπήκε ο ηγούμενος αθόρυβα στο κελί του. Πήρε με τρόπο το χαρτί από τη ζώνη του, το διάβασε και το έβαλε στη θέση του. Σαν πέρασαν οι 3 ημέρες, κάλεσε όλους τους καλόγερους μαζί και τον κατηγορούμενο. «Γιατί σκανδαλίζεις τους αδελφούς?» το φώναξε με αυστηρότητα μπροστά σε όλους. Ο ταπεινός αδελφός έφεσε στα γόνατα και είπε με φωνή που μόλις ακουγόταν από την τροπή του: «Ήμαρτον, συγχωρήστε με και ευχηθείτε να με λεήσει ο Χριστός». «Τι έχετε να πείτε για τον αδελφό?» ρώτησε τώρα τους άλλους ο ηγούμενος. «Είναι μάγος, γέροντα. Στη ζώνη του κρύβει τις μαγείες», φώναξαν με μια φωνή οι κατήγοροι. «Τι κάθεστε λοιπόν και τον κοιτάτε? Πάρτε του τα μαγικά», πρόσταξε ο ηγούμενος. Όλοι μαζί τότε ακράτητοι όρμησαν εναντίον του να του λύσουν τη ζώνη. Εκείνος ο δυστυχής προσπάθησε να αντισταθεί, αλλά πού να τα βγάλει πέρα με τόσους. Στην απεγνωσμένη πάλι κόπηκε η ζώνη και έπεσε κάτω το χαρτί. Ο ηγούμενος πρόλαβε και το σήκωσε. Το έδωσε στο διάκο και τον πρόσταξε να διαβάσει μεγαλοφόνος το περιεχόμενο από τον άμβονα της εκκλησίας. Οι συκοφάντες άκουγαν συγχυσμένοι, σαν διαβάστηκαν μάλιστα τα τελευταία συγκινητικά λόγια. «Εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θα υπομένω», δεν ήξεραν πού να κρυφτούν από την τροπή τους. Ζήτησαν τέλος συγγνώμη από τον γέροντα και από τον αδελφό και από τότε τον σέβονταν σαν Άγιο, όπως στην πραγματικότητα είχε γίνει με την υπομονή του. «Καθημερινώς ατενίζομαι προς το σταυρό του Κυρίου μας και μελετάμε τα πάθη του. Γιατί όμως δεν δείχνουμε υπομονή ούτε στην παραμικρή περιφρόνηση που τυχόν μας κάνουν?» διαρωτάται ένας από τους πατέρες. Ένας γέροντας διηγείται πως κάποτε συνείδησε ένα μοναχό τόσο φτωχό που έλειπαν και τα πιο στοιχειώδη μέσα για τη συντήρησή του, η τροφή δηλαδή και τα σκεπάσματα. Ήταν χειμώνας και το κρύο ανυπόφορο. Ο φτωχός καλόγερος είχε ένα τριμμένο ψαθί. Έστρωνε το μισό στις παγωμένες πλάκες του κελιού του για να πλαγιάσει και με το άλλο μισό προσπαθούσε να σκεπαστεί. Το αποτέλεσμα ήταν να βασανίζεται ολόκληρες νύχτες άγρυπνος, τρέμοντας από το κρύο. Μια φορά ο γέροντας τον άκουσε να μονολογεί, δίνοντας θάρρος στον εαυτό του: «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για τα αγαθά που με έχεις δώσει. Πόσοι συνάνθρωποι μου αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται στις φυλακές αλυσοδεμένοι ή με τα πόδια περασμένα στο τιμωρητικό ξύλο και δεν μπορούν να κάνουν την παραμικρή κίνηση, ενώ εγώ ξαπλώνω τα πόδια μου και ξεκουράζομαι σαν βασιλιάς?» «Αδελφέ», συμβουλεύει ο Αββάς Ισαΐας ο αναχωρητής, «προφυλάξου από την ακηδεία, γιατί αυτή σαν σαράκι κατατρώγει και αφανίζει τους πνευματικούς σου καρπούς. Αν αγωνίζεσαι να κόψεις ένα πάθος που επίμονα σε πολεμή, μην αποκάμεις. Κατάφευγες τη Θεία Βοήθεια. Κύριε μου», λέγει στον Ιησού με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, «δεν μπορώ μόνος να αντισταθώ σε αυτό το πάθος. Βοήθησέ με τον αμαρτωλό. Με την προσευχή θα βρεις ανακούφιση». Στους μοναχούς πάλι δίνει την ακόλουθη χρήσιμη συμβουλή ο ίδιος Όσιος: «Μη